Πρόεδρε, Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Κυριακή για τον σύνδεσμο ιδιοκτητών ταξί. Να μας πείτε ποια είναι τα θέματα στην ημερήσια διάταξη τα οποία θα συζητηθούν. Είναι η ετήσια Γενική Συνέλευση, είναι ο διοικητικός και οικονομικός ισολογισμός να ψηφιστούν και κάποια μικρά θέματα τα οποία φέρνουν οι συνόδευτες συνάδελφοι και να συζητηθούν. Είναι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Πώς αξιολογήσετε έτσι με μερικές λέξεις την προηγούμενη χρονιά? Θεωρώ ότι η διοίκηση έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Τα θέματα που υπήρχαν ήταν αυτά που υπήρχαν κάθε φορά. Εξελιχθήκαμε. Έχουν ήρθει ήδη καινούριος τρόπος, καινούργια VHF χορηγία που αγόρασε το σωματείο για σε όλα τα αυτοκίνητα, ώστε να αλλάξει ο τρόπος μετάδοσης, ούτως ώστε ακόμα και να μην υπάρχει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, εμείς να έχουμε επικοινωνία, να μην σταματάμε ποτέ όπως προβλέπει και η νομοθεσία. Οπότε είναι ένα καινούργιο που κάνουμε φέτος. Από εκεί και πέρα πάντα αναπτυσσόμαστε τεχνολογικά, είτε είναι στο κέντρο με καινούργια ψηφιακά συστήματα, οτιδήποτε χρειάζεται, συνεχώς αναπτυσσόμαστε. Οι αιτήσεις για τα πολυθέσια ταξί πότε τελειώνουν και αν υπάρχει ενδιαφέρον εδώ από το νησί μας? Η τελευταία πληροφορία είναι ότι είναι μέχρι και τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου λίγη προθεσμία. Εμείς δικαιούμαστε άλλα 15 και μέχρι από την ενημέρωση που είχα χθες ήταν ότι έχουν γίνει ήδη 14 αιτήσεις, οπότε λογικά θα καλυφθεί όλο το νούμερο των πολυθεσίων. Οπότε μέσα στη σεζόν σταδιακά θα αρχίσουν να έρχονται τα καινούργια πολυθέσια αυτοκίνητα και άλλα. Συν τα 7 που έχουμε, θα γίνουν 22. Εκτός από τα πολυθέσια, υπάρχει έτσι ανανέωση στον εξοπλισμό των ιδιοκτητών ταξί? Ναι, η ανανέωση είναι αυτό που σας είπα. Είναι τηλεφωνικές κλήσεις, είναι τα συστήματα επικοινωνίας, καινούργια οχήματα συνεχώς, γιατί πρέπει να είμαστε συνεχώς σε καλή κατάσταση. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και πρέπει και εμείς να είμαστε, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Προγραμματίζετε ίσως και κάποιες άλλες αλλαγές μέχρι την έναρξη της ερχόμενης σεζόν? Αυτό που είναι πλέον είναι το κομμάτι της εταιρείας των ταξί, ο οποίος θα φέρει και μεγαλύτερο στόλο και πολυθεσίων αυτοκινήτων και πολυθεσίων λεωφορείων κλπ. Αυξάνουμε τις θέσεις συνεχώς και με την καινούργια επένδυση που έγινε η εταιρεία. Η καινούργια επένδυση που έγινε με την εταιρεία με το βενζινάδικο που έχουμε πάρει το πρωτήριο καυσίμων, ήταν μια καινούργια επένδυση η οποία προχωράει και συνεχίζει. Άρα καινούργια προϊόντα στον σύλλογό σας. Από τη μία έχετε το βενζινάδικο και τα λεωφορεία. Πείτε μας γενικά αυτό πόσο βοηθάει στην δουλειά σας. Αυτό μας μειώνει το κόστος φυσικά στο καύσιμο που είναι ο κινητήριος μοχλός. Αναπτυσσόμαστε, μαζεύουμε το επάγγελμα και προχωράμε. Είναι όλα. Πόσα λεωφορεία έχετε αυτή τη στιγμή στο στόλο σας? Ιδιόκτητα είναι 8. Έτσι, το μεγαλύτερο είναι 40 θέσεων και το μικρότερο 10. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι να με τα ενοικιαζόμενα μαζί φτάνουμε. Φέτος είχαμε 22 πέρσι, φέτος θα πάμε από ό,τι έχουμε προγραμματίσει γύρω στα 25. Μάλιστα. Βέβαια, στο επόμενο διάστημα, την επόμενη Παρασκευή, προγραμματίζετε και την μεγάλη εκδήλωση που κάνετε κάθε χρόνο, την ετήσια. Να μας πείτε ποιους φέρνετε φέτος καλεσμένους. Φέτος είναι η ετήσια χοροσπερίδα που γίνεται κάθε χρόνο, τέλος Ιανουαρίου. Θα κομπεί και η Βασιλόπιτα ταυτόχρονα γύρω στις 8.30 το απόγευμα και μετά θα ακολουθήσει το Γλέντι με την Άσια Κονιτοπούλου, τη γνωστή οικογένεια, οπότε η επιτυχία θεωρείται δεδομένη. Είναι και ο κύριος Μπλέτζας, ο οποίος είναι με καταγωγή από την ΚΟ, ο οποίος είναι σε πίστες της Αθήνας και με λαϊκό πρόγραμμα. Και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες θα είμαστε, νομίζω ότι ο κόσμος θα διασκεδάσει και θα περάσει ωραία.